Τα οικονομικά δεδομένα είναι αμήλικτα και φανερώνουν την κατιούσα πορεία τη αγορά του βιβλίου. Οι πωλήσει των εκδοτικών οίκων σταδιακά και ω επίπτωση τη οικονομική κρίση έχουν πάρει την κατιούσα. Φυσικά, ο Έλληνα δεν διεκδικούσε διαχρονικά δάφνε φιλαναγνωσία σε σύγκριση με άλλου λαού, και δυστυχώ, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι ένα μέρο τη ψυχαγωγία μα. Ε, Όμω την κουλτούρα του Έλληνα δεν μπορώ να πω ότι έχει περάσει σαν ένα βασικό μέσο για να περάσει καλά και να ψυχαγωγηθεί. Για να αποφασίσει κάποιο να πάρει αυτό το φίλο δίπλα του, γιατί φίλο είναι το βιβλίο, θα πρέπει να έχει ανακαλύψει τη μαγεία και τι του προσφέρει. Ότι όχι μόνο ξεχνιέται με ένα βιβλίο ή ξέρω εγώ, ταξιδεύει το κλασικό σλόγγαν. Μία πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου έδειξε πω δεν έχει αλλάξει το ποσοστό αυτών που διαβάζουν πάνω από 10 βιβλία το χρόνο. Οι αναγνώστε ψάχνουν και νέα περιεχόμενα όπω τα ιστορικά μυθιστορήματα. Μειώνονται οι αναγνώστε των εύκολων αναγνωσμάτων ενώ παραμένουν σταθεροί αυτοί που αγοράζουν κλασικού. Η χώρα μα παραδοσιακά, όπω έχει υποβαθμίσει και άλλα στοιχεία του πολιτισμού μα, όχι μόνο το βιβλίο, ε, το βιβλίο πραγματικά βρισκόταν στις κατώτερες, στα κατώτερα σημεία, στο κατώτερο σκαλοπάτι του καταναλωτισμού. Και γιατί, γιατί το θεωρούσαν περιτό Δηλαδή να πάρουν τα πάντα ολόχια ένα βιβλίο. Το θεωρούσα ακόμα και δώρο καμιά φορά, ακούω και λένε μα θα πάω ένα βιβλίο, μα θα το περάσουνε. Ειδικά στην περίοδο του άκρα του καταναλωτισμού που περάσαμε, mm -hmm. της ε, προηγούμενων χρόνων. Ε, θεωρούσαν το βιβλίο πολύ φτηνό για δώρο, δηλαδή πολύ μικρό και ευτελέ. Έπρεπε να πάνε κάτι εντυπωσιακό, μεγάλο, να κάνει μπούλιο και να είναι κάτι που να... χριστικό. Ε, χρηστικό ή δεν ξέρω τι. Ε, το βιβλίο μου είναι θησαυρό. Τα βιβλιοπολία έχουν πληγεί από την ύφεση και συναντάς όλο και λιγότερους πελάτες μέσα σε αυτά. Και τα περισσότερα κατεβάζουν νωρίς τα ρολά τους καθώς κινούνται με μικρό κέρδος και συνεπώς πιέζονται πολύ. Υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, αλλά είναι το ποσοστό πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Γι' αυτό και δεν θα δείτε αμυγίβλιο πολύ πολλά, που έχουν μόνο βιβλίο. Αναγκαζόμαστε όλοι να πουλήσουμε και κάτι άλλο για να μπορέσουμε να σταθούμε. Ειδικά στην επαρχία, γιατί με το βιβλίο μόνο δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό του αναγνωστικό και... Ε, γι' αυτό είναι δύο παράγοντε. Πρώτο, αυτό που είπατε πριν, η παιδεία που δεν αρχίζει από νωρί. Ευτυχώ τώρα έχουν αρχίσει στα σχολεία τα προγράμματα φιλαναγνωσία. Όμω και αυτό το αντιστρατεύεται ένα άλλο γεγονό. Ότι πρώτο το ηλεκτρονικό. Υπολογιστέ και. Γενικό. Όλα τα ηλεκτρονικά. Είτε είναι βιβλίο, είτε είναι υπολογιστέ βασικά και η τηλεόραση. Mm. Το δεύτερο μέχρι τώρα, εκτό από την παιδεία, δεν υπήρχε μία πολιτική σταθερή πάνω στο βιβλίο. Μήπω είναι ακριβά τα βιβλία, η απάντηση αποστομοτική. Ο καταναλωτή μπορεί να βρει ένα πολύ καλό βιβλίο σε ό,τι τιμή επιθυμεί. Ε, όλα τα καλά βιβλία τώρα, τα κλασικά. Και τα σύγχρονα, βλέπω εγώ, βάζουν λίγο καλύτερο χαρτί από ό,τι έβγαινε πριν για να μειωθεί η τιμή του. Αυτό είναι πολύ καλό για κάποιον άνθρωπο που θέλει να διαβάσει. Το καλοκαίρι, πάντω, ευνοεί την ανάγνωση βιβλίων. Και φυσικά οι προτάσει είναι απεριόριστε. Υπάρχουν όλε οι κατηγορίε των βιβλίων που μπορούν να ευχαριστήσουν έναν αναγνώστη και φυσικά και σε πολύ χαμηλή τιμή τώρα που είναι τα πράγματα δύσκολα.